Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Λίγο μετά τις 4 ολοκληρώθηκε η συνεδρία του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Θεσσαλία τον ανησυχεί. Επίσης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι δεν τον φοβίζει τόσο το μέγεθος της κακοκαιρίας, αλλά το γεγονός ότι αναμένεται να χτυπήσει τη Θεσσαλία, μία ήδη επιβαρημένη περιοχή από τα χτυπήματα των Ντάνιελ και των Ηλίας, υπογραμμίζοντας ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι επιποδός. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Στο κτίριο της περιφέρειας Θεσσαλίας έφτασε το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης κ. Κικίλιας, συνοδευόμενος από συνεργάτες του καθώς και εκπροσώπους αρχών. Εκεί ήταν και αξιωματικοί της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής σε επίπεδο Θεσσαλίας. Νωρίτερα, ο κ. Κικίλιας παραχώρησε δηλώσεις σε δημοσιογράφους, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού είναι δεδομένη και πρόκειται τις επόμενες ώρες πιο ειδικά να παρακολουθήσει το φαινόμενο για την περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Βλέπω ότι είμαστε όλοι εδώ. Αναμένω για μία ακόμα φορά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο. Ναι, βεβαίως δεν είναι της τάξης το φαινόμενο που αντιμετωπίσαμε πριν από μερικούς μήνες, προφανώς. Όμως είναι σε ένα πεδίο επιβαρημένο και ταλαιπωρημένο. Θα μείνω εδώ όλο το βράδυ μέχρι και αύριο. Ζήτησα να είμαστε σε διασπορά όλη τη νύχτα και να παρακολουθήσουμε ανά περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και όχι μόνο, και τα φαινόμενα θα τα έχουμε και στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι την Πιερία Κατερίνη, στην άλλη πλευρά, στη Βόρεια Εύβοια, στα Εσποράδες, ενδεχομένως με το πόδι της Φοβρόδης Χαλκιδικής. Η επαγρύπνηση πρέπει να υπάρχει και να είναι παντού, όπως θα διαβάσετε και στο 112 που πήγε πριν από ένα λεπτό για αυτές τις περιοχές. Καλό θα ήταν για αυτές τις βραδινές ώρες που μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουν το φαινόμενο αυτό σε πιο μεγάλη ένταση να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Και είναι σημαντικό το ότι εργαζόμαστε και λειτουργούμε στο κομμάτι του πρόληψης, βλέπετε, όλοι μαζί. Είναι μια προσπάθεια που αφορά πλέον τους πάντες σε ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο οφείλει σιγά σιγά να μπει και τους αυτοματισμούς και να λειτουργεί οργανωμένα και δομημένα. Υπάρχει και ο Περιφερειάρχης, που με ανησυχεί πιο πολύ η Θεσσαλία, καθότι είναι το πεδίο της επιβαρημένο από τα καταστροφή. Σύμφωνα πάντως με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και για την περιοχή της Λάρισας. Στο επίκεντρο βρίσκεται παράλληλα η Πιερία και ήδη πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας, Λάρισα, Μαγνησία αλλά και η Βόρεια Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας εν αναμονή των καιρικών φαινομένων. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι σε επιφυλακή, ενώ στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμαρχοι των Περιφερειών, καθώς και εκπρόσωποι από την αστυνομία, το στρατό και την πυροσβεστική. Είμαστε σε πλήρη επαγρύπνηση για την επερχόμενη κακοκαιρία, τόνισε σε δηλώσεις του Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας είναι σε επιφυλακή, ενώ στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμαρχοι του νομού, καθώς και εκπρόσωποι από την αστυνομία, το στρατό και την πυροσβεστική. Όπως είπε και ο κ. Υπουργός, είμαστε εμείς το διευρυμένο συντονιστικό. Είχαμε εκτός από το κανονικό ΣΟΚ, είχαμε και όλους δημάρχους των δήμων που εμπλέκονται. Νομίζω ότι είμαστε σε μια ετοιμότητα. Όπως είπε και ο κ. Υπουργός, αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η Θεσσαλία είναι ήδη επιβαρημένη. Αν δεν ήταν ήδη επιβαρημένο το σύστημα, θα ήταν τελείως διαφορετική αντίδραση. Αλλά κυρία και πώς συμβαίνει αυτό, πιστεύουμε ότι έχουμε κινητοποιηθεί. Θα πάμε όλα καλά. Θα παρακολουθούμε μας όλοι επιβολώς. Είναι σε φυλακή συνέχεια όλες οι υπηρεσίες, οι πάντες, και θα είμαστε μέχρι το φαινόμενο να λήξει και να βεβαιωθούμε ότι τα πράγματα είναι υπόλοιπα. Για την ετοιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε επίπεδο Μαγνησίας, μίλησα αμέσως μετά τη συνεδρία του Συντονιστικού και η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα. Να σας πω ότι σήμερα μας επισκέφθηκε ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Ο Περιφερειάρχης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη ΠΕΣΟΠ μαζί με τον Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και συζητήσαμε όλα τα θέματα που απασχολούν όλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Ειδικότερα για την Μαγνησία, στην οποία
φαίνεται να πέφτει το μεγαλύτερο βάρος αυτής της κακοκαιρίας. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα που απασχολούν την περιφέρεια και είπαμε ότι έχουμε βγάλει ήδη 50 οχήματα στα νησιά. Ζητήσαμε συμβεί οτιδήποτε με τις βόρειες σποράδες, δηλαδή να μπορέσει να μετακινηθεί κόσμος, μηχανήματα, και μου διαβεβαίωσαν ότι θα υπάρξει πρόβλεψη και για αυτό το κομμάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, για τη διασύνδεσή μας με τις σποράδες. Εάν υπάρξουν εκεί φαινόμενα τα οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα κινηθούν στη Σκιάθο Σκόπελο και Αλόνισο ίσως. Και επίσης φροντίσαμε να στείλουμε μηχανήματα και στους μεγάλους χυμάρους του Δήμου Βόλου, οι οποίοι θα μπορέσουν πιθανόν κορμούς που θα φύγουν στο ποτάμι, στο Χήμαρο, να τους πιάσουν, να μην κολλήσουν πάλι όπως την προηγούμενη φορά στις γέφυρες. Επίσης, στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου, που φοβόμαστε κατολιστήσεις, θα έχουμε και εκεί μηχανήματα έργου, και ιδιαίτερα επίσης και στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, όπου τα ρέματα έχουν μεν καθαριστεί, αλλά είναι ο καθαρισμός αρκετά ικανοποιητικός, σε βαθμό περίπου 80%. Μάλιστα. Έχουμε συντονίσει λοιπόν τα μηχανήματά μας στη γέφυρα Μπελεγρίνο, παντού, σε όλες τις γέφυρες και σε όσα σημεία θεωρούμε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Είμαστε σε συνεργασία και σε συντονισμό με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία φυσικά μας δίνει τις οδηγίες για όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο θα ακολουθήσει. Να σημειωθεί ότι τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα σήμερα το απόγευμα, με διάρκεια μέχρι και αύριο το πρωί. Για το έκτακτο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μίλησε στην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» και η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου. Όπως ανέφερε, περιοχές της Θεσσαλίας όπως η Μαγνησία και οι Βόρειες Σποράδες θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας εξπρές, με έντονα φαινόμενα όπως οι ισχυρές καταιγίδες. Για να μας δώσει την τελευταία εικόνα που έχουν οι μετεωρολόγοι, που έχει η ίδια, για την κακοκαιρία που αναμένεται από ώρα σε ώρα να ξεκινήσει στην Θεσσαλία μεταξύ άλλων περιοχών. Κυρία Ρήγου, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Έχουμε να κάνουμε όντως με μια κακοκαιρία η οποία ήδη έχει ξεκινήσει με καταιγίδες στην Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο και στα Δυτικά, και φαίνεται ότι σταδιακά θα επεκτείνει τα ανατολικότερα. Τι περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες? Καταιγίδες που θα είναι ισχυρές, θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα, αλλά αυτή η κίνηση του χαμηλού που θα έρθει από την Ιταλία και θα περάσει πάνω από τη χώρα μας, θα δώσει από αργά το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, στην Μακεδονία και κυρίως σε Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, στα πιο παραθαλάσσια τμήματα, και στο Ανατολικό Αιγαίο. Μέχρι και αύριο το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα βρέχει έντονα. Δεν μιλάμε για μέτρια ένταση βροχοπτώσης. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα τελευταία τρεξίματα στα προγνωστικά μοντέλα δίνουν μια μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων σε περιοχές της Θεσσαλίας, σε πληγήσεις περιοχές, στο νομό Μαγνησίας, σε περιοχές εκεί κοντά στη λίμνη Κάρλα. Φαίνεται ότι θα έχουμε φαινόμενα που και θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες περιμένουμε μεγάλα ύψη βροχή, συνδυαστικά με τους σφοδρούς ανέμους που θα επικρατούν κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Ακόμη μεγαλύτερα δηλαδή ύψη βροχή. Ναι, φαινόταν ότι θα ήταν πιο έτσι εξαπλωμένο σε έκταση η ένταση των φαινομένων, δηλαδή θα αφορούσε περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας και λίγο βορειότερα, οπότε θα ήταν λίγο πιο εξασθενημένο. Ναι. Τώρα φαίνεται να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στη Βόρεια Εύβοια, σε ένα μικρότερο κομμάτι με μεγαλύτερη διάρκεια. Θέλει λίγο προσοχή. Το καλό είναι, το καλό εντός εισαγωγικών είναι ότι θα είναι τις βραδινές ώρες, οπότε οι άνθρωποι θα έχουν ούτως ή άλλως μειώσει τις μετακινήσεις τους. Αλλά πάντως θέλει προσοχή. Δηλαδή περιμένουμε αθρεστικά, για να καταλάβετε, γύρω στα 100 με 120 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγη ώρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Και πότε βλέπετε τώρα τη λήξη των καιρικών αυτών φαινομένων? Από ουσιαστική λήξη περιμένουμε από αύριο το μεσημέρι, αλλά
όσο ξημερώνει θα εξασθενούν τα φαινόμενα όσον αφορά τη Θεσσαλία, καθώς το μέτωπο καταιγίδων θα έχει επικεντρωθεί πλέον στο Ανατολικό Αιγαίο, σε Χίο, Λέσβο. Σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε τις περισσότερες βροχοπτώσεις αύριο, όπου παράλληλα δηλαδή θα έχει βελτιωθεί ο καιρός στη Θεσσαλία. Και μετά δεν περιμένουμε κάτι ακραίο. Είναι αυτές οι λίγες ώρες, περίπου έως 12 ώρες θα το έλεγα το πολύ, που είναι το κρίσιμο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Κυρία, και με λίγα χιόνια να προσθέσω στο τέλος, στα ορεινά, δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να το τονίσουμε και αυτό. Θα έχουμε και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη ενημέρωση που μας δώσατε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να δούμε τώρα αναφορικά με τα όσα σχολίασε η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου, τον χάρτη πάνω από τη Θεσσαλία μέσω του windy.com. Όπως βλέπουμε, έχει ξεκινήσει από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Βλέπουμε δηλαδή την πρόβλεψη από τις 7, καθώς όπως είπε, είναι κρίσιμες οι επόμενες 12 ώρες. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα μεγάλο κόκκινο σύννεφο να έχει κάτσει πάνω από τη Μαγνησία, όπως και σχολίασε η κυρία Ρίγου. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι αύριο τα ξημερώματα γύρω στις 6 το πρωί, ενώ όλη αυτή η κακοκαιρία, είπε, θα αρχίζει να εξασθενεί αύριο το πρωί. Βλέπουμε και πάνω από τις σποράδες να περνάει, ενώ στη συνέχεια φεύγει προς την νότια πλευρά, προς την Εύβοια. Άλλες πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας δεν φαίνονται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, όσο η Ανατολική Λάρισα και η Βορειοανατολική Μαγνησία και οι Βόρειες Σποράδες. Τώρα, επιποδώς βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο κρατικός μηχανισμός στη Μαγνησία εν αναμονή των έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μηχανήματα της περιφέρειας έχουν βγει για έλεγχο, ενώ επιποδώς βρίσκονται και οι εθελοντές της Μαγνησίας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται τις τελευταίες ώρες άπαντες στο νομό Μαγνησίας εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή και για το οποίο έχουν εκδοθεί από χθες το μεσημέρι έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέχρι στιγμής, πάντως, τα προγνωστικά δεδομένα κάνουν λόγο ακόμη και για κίνδυνο πλημμύρα σε ορισμένες περιοχές της Μαγνησίας. Φαίνεται πως ο μεγαλύτερος όγκος θα πέσει κυρίως στο κεντρικό και νότιο πύλιο. Προειδοποίηση για το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας εξέδωσε και το κεντρικό λιμεναρχείο Βόλου. Από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου θα επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην κεντρική Ελλάδα και στις βόρειες σποράδες με ενισχυμένους ανέμους εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Κατόπιν τούτου, συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης και να μην αποπλέψουν κατά το χρόνο ισχύως του δελτίου. Ανακοίνωση πάντως εξέδωσε και ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις προβλέψεις των μετεωρολόγων για αλλαγή του καιρού από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχοπτώσεις έντονες κατά διαστήματα. Για λόγους προφύλαξης αναφέρεται ακόμη από το Δήμο Βόλου των Ιδίων των Πολιτών και διευκόλυνσης παρεμβάσεων των συνεργείων αν χρειαστεί. Η πολιτική προστασία του Δήμου Βόλου συνιστά προσοχή και ή δυνατόν περιορισμό των μετακινήσεων. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, επειδή φαίνεται ότι θα πληγεί περισσότερο, έχουμε ήδη κάνει μία σύσκεψη χθες το βράδυ στη Λάρισα και αυτή τη στιγμή φεύγω για σύσκεψη με τον κύριο Κικίλια, για να δούμε το πώς θα το χειριστούμε, πώς θα συντονιστούμε Δήμη, Περιφέρεια, Πυροσβεστική και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε ύψος βροχής με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε διαθέσει αυτή τη στιγμή 50 μηχανήματα, κάνουμε διασπορά με τις τεχνικές υπηρεσίες και αναμένουμε και από τους Δήμους να έχουμε συντονισμό καλό, να δούμε πού θα αναπτυχθούν και αυτοί, τι θα μας υποδείξουν. Ήδη δηλαδή βελτιώνουμε κάποια πράγματα και προχωράμε προς το βράδυ. Όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι, θα είμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα και θα συντονιζόμαστε και με τη Λάρισα. Δεν γνωρίζουμε τώρα το ύψος της βροχής ακριβώς ποιο θα είναι, υπάρχουν διάφορα μοντέλα, εμείς θα είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Είναι ικανοποιητικοί οι καθαρισμοί, είναι κατά 80% περίπου. Ακόμη και σήμερα, σε κάποια δύσκολα σημεία και κατόπιν υποδείξεων, στείλαμε μηχανήματα να πάρουν φερτά υλικά και ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε προβλέψει. Πρέπει να προσέχουν, να μην κυκλοφορούν έξω. Αυτά τα φαινόμενα θα λάβουν χώρα τη νύχτα. Να προσέχουν τις διαβάσεις ιρλανδικές, να μην περνάνε από εκεί, να έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους και γενικά να ακούνε όλες τις συμβουλές που θα δίνουν ως πολιτική προστασία του νομού. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, από το βράδυ και μετά, τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν δώσει τα προγνωστικά. Μετά την τεράστια ανοβρία που είχαμε μετά από τις φυσικές καταστροφές, περιμένουμε μια αρκετά μεγάλη βροχόπτωση.
Προσωπικά θεωρώ ότι εδώ στο Βόλο τουλάχιστον δεν θα μας έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τα δικά μας δεδομένα, τους χάρτες είναι πιο βόρεια, πιο πάνω από εμάς. Βέβαια, θα έχουμε και εδώ μια αρκετά καλή βροχή. Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουν προγραμματίσει από χθες με την πολιτική προστασία και τις περιφέρειες και του Δήμου Βόλου τα οχήματά μας και τα τρία διασωστικά που έχουμε να είναι σε τομείς ευθύνης, οι οποίες μας έχουν δοθεί από πριν, και να είναι σε ετοιμότητα οπουδήποτε χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επέμβουμε, να είμαστε απλώς για πρόληψη έξω και να περάσει και αυτό το βράδυ ήρεμα, γιατί από την άλλη μέρα το πρωί, από αύριο το πρωί, σχεδόν ο καιρός σταματάει να μας επηρεάζει και γυρίζουμε σε φυσιολογικές καταστάσεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, θα είμαστε έξω. Μετά τις 3 το μεσημέρι, πάντως, στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κικίλιας. Αυτό αποτελεί δείγμα της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού. Ήδη η πυροσβεστική ελληνική αστυνομία είναι σε ετοιμότητα, ενώ έχει ενημερωθεί και ο στρατός, προκειμένου να προβούν αν χρειαστεί σε απαραίτητες κινήσεις. Ο Υπουργός, πάντως, το τελευταίο 24ωρο έχει επισημάνει ότι υπάρχει ετοιμότητα από τον κρατικό μηχανισμό και πρόστασε ότι εμείς επενδύουμε και στοχεύουμε στην πρόληψη, αφού πλέον η μάχη είναι εκεί περισσότερο από ό,τι στην αντιμετώπιση. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο ο κύριος Κικίλιας να διανυκτερεύσει σήμερα στη Λάρισα. Σε παρόμοια επιφυλακή και ο πληγωμένος Δήμος Ριγαφεραίου, κλιμάκιο της Δημοτικής Αρχής, συμμετείχε στη συνεδρία του Συντονιστικού της Πολιτικής Προστασίας στη Λάρισα, ενώ σε όλες τις δημοτικές και τοπικές ενότητες είναι σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα και ο Δήμος Ριγαφεραίου για την κακοκαιρία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Δήμαρχος της περιοχής, τοποθετούμενος στον Άστρα, επισήμανε ότι αναμένεται να πέσει βροχή από τις 9 περίπου το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Υπάρχουν χωράφια, περιοχές, εκτάσεις ολόκληρες που έχουν πλημμυρίσει. Το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο για ολόκληρο το Δήμο. Κλιμάκιο πάντως του Δήμου βρίσκεται στη Λάρισα για να υπάρξει συνάντηση με τον κύριο Κικίλια, ο οποίος σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλία για να συντονιστεί όλη η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού εν ώψη της κακοκαιρίας. Είμαστε αυτή τη στιγμή, ετοιμαζόμαστε με τον Αντιδήμαρχο και με τους αρμόδιους προϊσταμένους. Θα οδηγηθούμε στην Λάρισα, όπου θα γίνει σύσκεψη στην περιφέρεια. Είμαστε ήδη σε ετοιμότητα στο Δήμο Ριγαφεραίου. Σε κάθε δύσκολο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή μηχάνημα έργου σε επιφυλακή. Περιμένουμε τις εξελίξεις του καιρού και ευελπιστούμε για τα καλύτερα. Και πόσο μάλλον εκεί στην περιοχή που έχουμε και τα πλημμυρισμένα ακόμη χωράφια και δημιουργήθηκε όλους αυτούς τους μήνες το πρόβλημα. Είμαστε ήδη επιβαρημένη η περιοχή, η παραλίμνη περιοχή, αλλά και το ίδιο το Βελεστίνο, επειδή πραγματικά ήταν τα φαινόμενα του Σεπτεμβρίου καταληκτικά για την περιοχή μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι με την ένταση και τη σφοδρότητα η οποία μας ανακοινώθηκε από τα προγνωστικά. Εμάς στο Βελεστίνο μας έχουν βάλει χρονική διάρκεια περίπου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, μέχρι τις πρωινές ώρες. Ήδη όλος ο μηχανισμός του Δήμου, αντιδήμαρχοι, πολιτική προστασία, υπάλληλοι, μηχανήματα έργου του Δήμου, καθώς και όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες, είμαστε σε επιφυλακή σε κάθε σημείο του Δήμου μας. Να πούμε πάντως ότι με απόφαση και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και της Διευθύντριας, της κυρίας Γιάκας, αναστέλλονται η λειτουργία των εσπερινών ηλικίων. Δεν θα γίνουν τα μαθήματα διαζώσεις τόσο για την ασφάλεια των ίδιων των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Ενώ να θυμίσουμε ότι νωρίτερα ήχησε και το 112 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας όπως η Κεντρική Μακεδονία. Νέο παγκόσμιο συναγερμό τώρα προκάλεσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ χτύπησε στο έδαφος του Ιράν, με την Jerusalem Post να μεταφέρει λίγο μετά τις 9 το πρώτο σχόλιο Ισραηλινού αξιωματούχου, ότι το χτύπημα ήταν στη λογική οφθαλμός αντιοφθαλμού. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε το Ισραήλ με την επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό. Η επίθεση έγινε δίπλα στην πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν, με το Ισραήλ να δείχνει δόντια. Το μήνυμα στο Ιράν ήταν αναμφισβήτητο. Επιλέξαμε να μην χτυπήσουμε τις πυρηνικές σας εγκαταστάσεις αυτή τη φορά. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει χειρότερα εδώ, τόνισαν στη Jerusalem Post Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Η επίθεση στο Ιράν έπληξε Ιρανικές αεροπορικές δυνάμεις στο Ισφαχάν, ακριβώς δίπλα στην πυρηνική εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη επιχείρηση σχεδιάστηκε όχι μόνο για να βλάψει το Ιράν, αλλά και για να καταστήσει εξαιρετικά σαφές πόσο εύκολο είναι να επιτεθεί κανείς στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα με το να μην επιτεθεί στην πραγματική πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν ή σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις, στο Νατάνς και το Φόρντοου, το Ισραήλ έστειλε το μήνυμα ότι δεν επιδιώκει έναν κλιμακούμενο περιφερειακό πόλεμο. Ουσιαστικά με τη σημερινή επίθεση στο Ισραήλ θέλει να μειώσει τις πιθανότητες
για μια αντεπίθεση του Ιράν όπως έγινε το περασμένο Σάββατο. Το αν θα τα καταφέρει θα το δείξει ο χρόνος. Η επίθεση πάντως του Ισραήλ στο Ιράν με πυράβλους έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Η Τεχεράνη προς το παρόν υποβαθμίζει την επίθεση, η οποία όμως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς αρχικά επιβεβαιώθηκε από το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη συνέχεια από Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι φόβοι πάντως για μια γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή παραμένουν και εντείνονται μετά την επίθεση απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν με ντρόνους και πυράβλους. Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν ήρθε από Ισραηλινό αξιωματούχο που δήλωσε οφθαλμός αντί οφθαλμού. Το Ισραήλ ανταπέδωσε την επίθεση, όπως γράφει η Jerusalem Post. Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη δεν έχει σχέδια να προχωρήσει άμεσα σε αντίπεινα εναντίον του Ισραήλ. Το Ιράν πάντως ενεργοποίησε το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας και πάνω από πολλές πόλεις, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ακούστηκαν εκρήξεις. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιηθεί από το Ισραήλ για την επίθεση, όμως δεν είχε εγκρίνει την επιχείρηση ούτε διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην εκτέλεσή της, αναφέρουν αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την αμέριστη στήριξη στους πλημμυροπαθείς πολίτες εξέφρασε σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Μεταξύ άλλων, χθες συζητήθηκε το θέμα του ένφη αλλά και η μοριοδότηση των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με την ομόφωνη ψήφιση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος για απαλλαγή όλων των πλημμυροπαθών από τον ένφια, διεύρυνση των όρων ένταξης στο νομικό πλαίσιο, επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής της κρατικής αρρωγής αλλά και μοριοδότηση των παιδιών πλημμυροπαθών οικογενειών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων. Όπως σημείωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους διεκδικήσεις των πληγέντων από τις τελευταίες θεομηνίες συμπολιτών. Έχουμε καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο έχει καταλάβει γνώση, στο οποίο ζητάμε από την κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή των ευνοϊκών μέτρων του νόμου για την απαλλαγή από τον ένφια. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών καταβολής κρατικής αρρωγής στις περιπτώσεις που υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες, καθώς επίσης και να καθοριστούν ως δικαιού και ειδικού ποσοστού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος που έρχεται, μαθητές και απόφοιτοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας των φυσικών καταστροφών, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει ώστε να περιποιηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες αξιοκρατίας και ισονομίας για τους μαθητές που διαβιούν στις πλημμυροπαθείς περιοχές. Τη σύμφωνη γνώμη του εξέφρασε και ο ανεκλογής συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας της Συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρης Δελιγιάννης, καθώς, όπως είπε, η πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι από εκεί ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι σαφές ότι η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής είναι στην σωστή κατεύθυνση και δεν μπορεί παρά να μας βρει σύμφωνο. Και ως προς την λογική της και ως προς τις προτάσεις. Από πλευράς του επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης Λάρισας, Πέτρος Κρίκης, έκανε λόγο για ελιγμό της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, και οι τρεις παρατάξεις καταδίκασαν την επίθεση του πρώην Συμβούλου της Πλειοψηφίας Βασίλη Ζαχίλα σε βάρος του Συμβούλου της ΛΑΣ Κώστα Γαργάλα, που σημειώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο Βόλο. Νέος συντονιστής μετά την παρέτηση του Απόστολου Καλογιάννη αναδείχθηκε από τις χθεσινές αρχαιρεσίες ο Δημήτρης Δελιγιάννης, ο ίδιος ευχαρίστησε τον προκατοχό του. Ενώ είπε ότι η συμπαράταξη Λαρισαίων έχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά της, αρχής γενομένης από τον ορισμό του επικεφαλής. Τα ηνία της συμπαράταξης Λαρισαίων αναλαμβάνει ο Δημήτρης Δελιγιάννης μετά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου συντονιστή, μετά την παρέτηση του Απόστολου Καλογιάννη. Συντονιστής της Δημοτικής Ομάδας της Συμπαράταξης Λαρισαίων αναδείχθηκε ο κ. Δελιγιάννης έναντι των συνυποψηφίων του, Ντίνου Διαμάντου και Γιώργου Ζαούτσου. Ο κ. Δελιγιάννης επικράτησε από την πρώτη ψηφοφορία, ενώ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων και επικεφαλής της Συμπαράταξης Απόστολης Καλογιάννης. Ευχαρίστησε τους δημοτικούς συμβούλους της Συμπαράταξης και τόνισε πως έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους. Πρώτα να εκφράσω πραγματικά την επισήμανσή μου ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για το Δημοτικό Συμβούλιο το ότι ο Απόστολος Καλογιάννης σταματάει την αυτοδιοικητική του πορεία, δεν θα βρίσκεται πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι έχει σημαδέψει με έναν τρόπο ανεξίτηλο την πορεία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, τα αυτοδιοικητικά δεδομένα αυτής της πόλης.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά τις ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη όσων συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, τη δημοκρατική διαδικασία όπως προβλέπεται από τον νόμο για την εκλογή του συντονιστή, του επικεφαλής της δημοτικής ομάδας, της συμπαράταξης Λαγισαίων. Έχουμε να παίξουμε το ρόλο μας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε με τρόπο συλλογικό να εργαστούμε, να έχουμε παρεμβάσεις, να έχουμε μια θετική αποτύπωση του έργου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, με παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με προοδευτικό και δημοκρατικό πρόσημο, να επισημαίνουμε ποιες είναι οι θετικές πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής, να σημειώνουμε τις επισημάνσεις μας, τα λάθη, να ζητάμε διορθώσεις και βέβαια να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις. Έχουμε δουλειά μπροστά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια περίοδος που θα αναζητήσουμε μαζί με τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου όλους εκείνους διάβλους επικοινωνίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Παράταξης, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής. Δέκτης παραπώνων για αεράνους που γίνονται στο όνομα της Μητρόπολης έγινε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος. Ο ίδιος εφιστά την προσοχή των πολιτών να μην ενδίδουν σε αεράνους αγνώστων στοιχείων, γνωστοποιώντας ότι αυτές τις ημέρες δεν διενεργείται κάποιος αέρανος από τη Μητρόπολη. Δέκτης παραπώνων πως κάποιοι επιτίδιοι εκμεταλλευόμενοι τις ημέρες που διανύουμε διενεργούν παράνομους αεράνους, αποσπώντας χρηματικά ποσά για φιλανθρωπικό σκοπό, έγινε η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου. Δυστυχώς, κάθε χρονιά τις ημέρες αυτές, τις μεγάλες για τη χριστιανοσύνη, και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, εμφανίζονται περιστατικά ανθρώπων που θέλουν να εκμεταλλευτούν την καλή διάθεση των ανθρώπων και προβαίνουν, να το πω με πονάει η λέξη, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, προβαίνουν σε παραβατικές πράξεις. Εκμεταλλεύονται το θρησκευτικό συνέστημα, τη διάθεση προσφοράς, τη διάθεση αλληλεγγύης που η Εκκλησία μας καλλιεργεί αυτές τις ημέρες και, λέγοντας ψέματα, χρησιμοποιώντας το όνομα και του Επισκόπου, ακόμα και της Ιεράς Μητροπόλεως, βγαίνουν είτε στην κεντρική πλατεία είτε αλλού ή πολλές φορές και από σπίτι σε σπίτι, χτυπώντας πόρτες, και υποτίθεται ότι διεξάγουν εράνους ή μαζεύουν χρήματα στο όνομα κάποιου αναξιοπαθούντα. Ο Μητροπολίτης εφιστά την προσοχή ιδίως των μεγαλύτερων σε ηλικία και υπενθυμίζει ότι το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης ασκείται εντός των Ιερών Ναών και των γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους συμπολίτες μας, επειδή δυστυχώς πολλές απάτες καταγράφονται τον τελευταίο καιρό. Εάν η Ιερά Μητρόπολη προβεί σε κάποια ενέργεια, αυτή θα τη μάθετε από ανακοινώσεις που διαβάζονται στους άμβονες των εκκλησιών, στις ανακοινώσεις δηλαδή που κάνουμε πριν το τέλος της κάθε ακολουθίας και από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Οι ανακοινώσεις για τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως είναι ρητές, υπογράφονται, δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για το που μπορεί ο καθένας να προσφέρει είτε τα τρόφιμα που συγκεντρώνουμε αυτή την περίοδο, είτε τον οβολό του, εάν υπάρξει κάποιος κρεματικός αέρανος, που αυτή την περίοδο κανένας αέρανος δεν είναι σε εξέλιξη. Θέλω να το τονίσω. Όσοι σας ζητούν χρήματα, να ξέρετε ότι αυτή την περίοδο η Εκκλησία δεν κάνει κανέναν αέρανο και μάλιστα, συγγνώμη που το λέω, από τότε που ήρθα έχω καταργήσει και τον αέρανο αγάπης, ώστε να μην χρειάζεται να χτυπάμε τις πόρτες. Ανταυτού βγαίνουν οι δίσκοι μέσα στους ναούς, ελεγχόμενα από τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους ή από τις κυρίες του Φιλοπτώχου. Λέμε τον σκοπό του δίσκου και όσους θέλει, όποιος θέλει, όσο θέλει, προσφέρει και αυτό μετά το βλέπουμε, το καταγράφουμε, το καταμετράμε, βγαίνει πρακτικό, κατατίθεται στην τράπεζα και πηγαίνει για το σκοπό για τον οποίο έχει βγει ο δίσκος. Συνεπώς, ούτε στο δρόμο, ούτε στο σπίτι θα έρθει κανείς από την Εκκλησία να σας ζητήσει χρήματα. Θερμώς παρακαλώ να υπάρχει μεγάλη προσοχή, ιδίως στους υπερήλικες που είναι πιο ευαίσθητοι και έχουν, θα λέγαμε, μια νοοτροπία και διάθεση προσφοράς. Θερμώς λοιπόν παρακαλώ, ώστε να μην εξαπατηθούμε, να μην στενοχωρηθούμε χρονιάρες μέρες και σε κάθε περίπτωση να προφυλάξουμε και το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας, το οποίο ξέρει στοχευμένα να δρά και να ανακουφίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, δίνοντας πραγματικά λύσεις. Οτιδήποτε άλλο είναι προβληματικό, είναι ύποπτο, μπορεί να είναι και ποινικό σκολάσιμο. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ να μην πέφτουμε εύκολα θύματα διαφόρων επιτηδίων. Όπως σημείωσε, την τρέχουσα περίοδο δεν διενεργείται κανένας αέρανος και θα πρέπει οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Μείνετε συντονισμένοι καθώς για να παρακολουθήσετε την ακολουθία του ακάθιστου ύμνου από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο και ήσυχο βράδυ. Καληνύχτα σας.